Η πείνα, πνευματική πείνα, κοντά στην ηλική πείνα. Τότε στην εποχή εκείνη υπήρχε και ένας άλλος σπουδαίος, λαϊκός αυτός, συγγραφέας σπουδαίος, ο οποίος στην κατοχή, 86-87 ετών άνθρωπος, ξεκινούσε από τα άκρα της πόλεως και βάζε χιλιόμετρα και ερχόταν στον Άγιο Γεώργιο Καρίτσι και ομιλούσε το Λόγο του Θεού και στο κήρυγμα επάνω απέθανε. 60 χρόνια υπηρέτησε και έγραψε σπουδαίο βιβλίο «Τους βίους των Αγίων» με σύγχρονη γλώσσα. Ποιος είναι το όνομά του, τον ξέρετε, ο Μιχαήλ Γαλανός. Τόσο ήταν ο σπουδαίος εκείνος ανήρ. Αυτοί ήταν οι άντρες οι σπουδαίοι. Έτσι λοιπόν και εγώ ηλεκτριζόμενος από το παράδειγμα αυτών των γερόντων, οι οποίοι μέχρι τελευταίας αναπνοής εκήρυξαν τον Λόγο του Θεού, και εγώ προσπαθώ, καταβάλω προσπάθεια, ο Θεός γνωρίζει, να μην σταματήσω το κήρυγμα, αλλά μέχρι τελευταίας μου αναπνοής να κηρύττω τον Λόγο του Θεού, απερίθμητον τον Λόγο του Θεού. Και ήθε ο Κύριος να με αξιώσει, να με λεήσει, να μην με βρει ο θάνατος σε μια κατάσταση ραθυμίας και αμελίας και γεροντισμού, που τότε θα πρέπει να λεχθεί και σε μένα άφρον ταύτη νυχτή. Ζητούσε από σου οι άγγελοι, τάδε ετοίμασα στην έστε, αλλά θέλω να με βρει ο θάνατος σε ώρα μάχης, πνευματικής μάχης, να με βρει ο θάνατος, εις τρόπο εις θάνατος, εις την ώρα του κηρύγματος να με βρει. Θα είναι η ωραιότερα να πέσω επάνω εις τον άγγονα να πέσω. Αυτό θα συνεχίσω το κήρυγμα μέχρι τελευταίας μου αναπνοής. Τώρα ταύτα ως εμπροημείο σχετικός με το γύρας το οποίο με κατέχει και πρέπει να είστε επίοικης ακροατέ. Να μην ζητείτε πλέον από εμάς παλμούς και εξάρσεις και τόνους υψηλούς όπως προς 30-40 ετών ευρισκόμενοι εδώ. Συγχωρήσατε με τα λάθη, συγχωρήσατε με την αδυναμία μου, συγχωρήσατε με τα πάντα και παρακαλώ έχετε την προσοχή σας στο κήρυγμα του Λόγου του Θεού. Τώρα το θέμα μας, μπαίνω στο θέμα. Το θέμα μας, το θέμα είναι, τα θέματα είναι σε δύο κατηγορίες. Είναι θέμα, το κήρυγμα, είναι άλλοτε μεν είναι ελεγκτικών, άλλοτε δεν είναι παρηγορητικών, επικοδομητικών. Το ένα, το ελεγκτικό, είναι εντολή του Θεού. Έλεγξον, επιτίμησον, έργων ποιήσεων Ευαγγελιστού. Το δεύτερο είναι πάλι επικοδομή, κήρυγμα παρηγορητικών. Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαόν μου, λέγει η φωνή του προφήτου, η φωνή του Θεού. Ελεγκτικό και προφητικό, ελεγκτικό και επικοδομητικό. Εάν ο χάρη σας ερωτήσω, ποιο κήρυγμα προτιμάτε απόψε να κάνω, το ελεγκτικό ή το επιδοκομητικό? Τώρα, άλλοτε θα σας πω, θα εξηγήσω γιατί η πλειοψηφία σας είναι να αποζητείτε το ελεγκτικό, αλλά ακούω και φορές και το επικοδομητικό. Συνεπώς θα κάναμε συγκερασμό. Θα το κάναμε μεικτόν και επικοδομητικών και οικοδομητικών, εις τρόπον ώστε να ικανοποιήσουμε αμφωτέρα στα στέρυγας την συμπολίτευση και την αντιπολίτευση. Είμεθα, αγαπητή Εκκλησία, μέλη της Αγίας μας Εκκλησίας, που, όπως λέγει ο Κρυστάλλης, χύνει μέσα στην καρδιά μας χίλιες χρυσές ελπίδες. Είναι Εκκλησία είμεθα, αλλά Εκκλησία είναι τριαμβεύουσα Εκκλησία, εις τους ουρανούς επάνω, και η άλλη Εκκλησία είναι εδώ στη γη και ονομάζεται με το χαρακτηριστικό όνομα στρατευωμένη Εκκλησία. Και ονομάζεται στρατευωμένη Εκκλησία, που σημαίνει ότι πρέπει να διεξάγει πόλεμον, επανάσταση, αγώνα, τρομερόν αγώνα, τον ιστορικότερο αγώνα εναντίον τριών μεγάλων εχθρών, θηρίων, τα οποία όπως όποιος καταβάλει θα είναι Άγιος. Τα τρία θηρία, τα οποία ως λέοντες, πεινασμένοι ζητούν να μας καταπίουν, είναι πρώτον, είναι ο εαυτός μας. Ό,τι θηρίο είναι ο εαυτός μας. Τι θηρίο είναι ο εαυτός μας. Δεύτερο θηρίο,
που ζητεί να μας συλλάβει σε αγώνας του, είναι ο κόσμος, ο τρομερός κόσμος του 20ου αιώνος, του αντιχρίστου αιώνος, με τα θεργητρά του και με τα, φόβητρά του. Και ο τρίτος εχθρός μας είναι ο αιωσφόρος, ο Σατανάς. Τρεις εχθροί. Έχουμε πόλεμο ισχυρών, μεγάλων πόλεμων εναντίον αυτών. Και η Εκκλησία μας πρέπει να στρατεύεται και να διαξάγει με τα παιδιά της αγώνα εναντίον των τριών αυτών εχθρών της ανθρωπίνης υπάρξεως. Μάλιστα, είναι αγώνας σκυρός αυτός. Και ο αγώνας αυτός πρέπει να διεξάγεται, όπως είπα, με όλα τα μέσα τα οποία υποδεικνύει τα νόμιμα και κανονικά το Ευαγγέλιο του Χριστού μας και η παράδοση της Εκκλησίας μας και, περί των οποίων ομιλήσαμε στο προηγούμενο κήρυγμα. Τώρα συνεχίζεται ο αγών. Ο αγών συνεχίζεται και σφοδρότερος θα γίνει ο αγών. Όσο περνούν οι μέρες, μέχρι σάματος, μέχρι θυσίας, θα κληθούμε να δώσουμε όχι μικρά και ασήμαντα και αυτή τη ζωή μας μέχρι σάματος πρέπει να πολεμήσουμε υπέρ της Αγίας μας Εκκλησίας. Και ο αγώνας συνεχίζεται και εγώ γέρον ευρίσκομαι στην πρώτη γραμμή του πυρός μαζί με τον λαό, τον πιστό λαό του Θεού και έχω και όπως από το μέτωπο έρχονται νέα όταν γίνεται πόλεμος, έρχονται νέα ανακοινοθέντα και εγώ απόψε έχω να σας πω νέα από τον πόλεμο αυτόν τον οποίο διεξάγομαι, διεξάγει η χριστιανική παράταξη, η πιστή. Νέα, δυσάρεστα αλλά και ευχάριστα. Συμπλέκεται ο βίος του ανθρώπου. Και όπως το υφάδι συμπλέκεται μαζί με το στιμόνι για να δημιουργηθεί το ύφασμα του εκλεκτών, έτσι και η ζωή μας είναι σύνθεση ευχαρίστων και δυσαρέστων πραγμάτων. Και αμφότερα και τα δύο, τόσο το ένα και το άλλο, και ίσως το δεύτερο, τα δυσάρεστα, συντείνουν στην καλλιέργεια της πνευματικής ζωής. Το είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι της αγαπός των Θεών πάντα συνεργείς αγαθών. Λέγονται πάντα, εννοεί όχι μόνο τα ευχάριστα, αλλά και τα δυσάρεστα ακόμα, ομιλεί περί δυσαρέστων, όλα συντείνουν στον σκοπό αυτών. Περίεργο πράγμα. Είναι τροποντινά η αλχημία του Θεού, είναι η επιστήμη του Θεού, όχι η κοσμική επιστήμη. Εάν η κοσμική επιστήμη κατορθώνει, μεγάλα επιτεύγματα της επιστήμης, εάν κατορθώνει να παίρνει ταράκι, η ρακοσυλλέκτη, τι είναι ένα ράκος βρωμερό, το πετάς. Το παίρνει ο ρακοσυλλέκτης, το παραδίδει στο εργοστάσιο και τι γίνεται, χάρτης πολυτελείας, πολυτελείας παρακαλώ. Πολυτελείας χάρτης επάνω στον οποίο γράφεις τα αγγελτήρια του γάμου σου. Χάρτης πολυτελείας επάνω στον οποίο γράφεις τα χαρτονομίσματα 5.000 δραχμών. Χάρτης πολυτελείας από ταράκι επάνω στον οποίο γράφεται το πτυχίο της επιστήμης σου. Το ράκος γίνεται περγαμηνή. Η αλχημία του κόσμου. Θέτει άλλο παράδειγμα. Η αλχημία. Τα λέμε αυτά να ικανοποιήσουμε εκείνους που είναι φίλοι του επικοδομητικού κηρύγματος. Εγώ τώρα στα γεράματά μου περισσότερο αγαπώ το επικοδομητικό κηρύγμα. Αρέσκομαι περισσότερο. Ο έλεγχος είναι βαρύς και επικίνδυνος είναι, διότι είναι εγχείρησης. Εγχείρησης. Και εγχείρησης ή θα αποτύχει ή θα επιτύχει. Λοιπόν, λέγω άλλο παράδειγμα, ότι υπάρχει ένα φίδι, τρομερό φίδι πέρα στην Ασία, το φοβερότερο φίδι, κόμπρα λέγεται, που έχει φρικτό δηλητήριο και τώρα η επιστήμη καταβάλει προσπάθειες, πειράματα κάνει από το φαρμάκι του φιδίου αυτού να βγάλει φάρμακο εναντίον του καρκίνου. Τι μυστήρια πράγματα. Έτσι τα δηλητήρια και τα φάρμακα δηλητήρια είναι. Σε ελαχίστη δόση το δηλητήριο είναι φάρμακο. Η επιστήμη λοιπόν. Όπως λοιπόν από το φάρμακο της κόμπρας, από το λιτήριο της κόμπρας, γίνεται προσπάθεια να βγει σωτήριον μεγάλο φάρμακο εναντίον της απαισίας γνώσου της φάρμακος, έτσι και η επιστήμη του Θεού, η ανωτέρα επιστήμη του Θεού, από την κόμπρα, από το λιτήριο, από το φαρμάκι που ποτιζόμεθα, πολύ ποτιζόμεθα. Και εγώ αυτή την τελευταία φορά πολλές κόμπρες με δικάσανε, με δαγκώσανε, πολύ με δαγκώσανε.
Έτσι λοιπόν λέγω, και να είστε βέβαιοι, όταν τελειώσει